πώς βρέθηκαν στα δυτικά ίμια οι Τούρκοι κομμάντος. Πώς οι Τούρκοι ήξεραν ότι δεν θα αντιδράσουν οι Έλληνες? Ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996, Τούρκοι κομμάντος καταλαμβάνουν τη Βραχονησίδα Δυτική Ήμια. Ο αρχηγός του τουρκικού ναυτικού Γκιουβέν Ερκαγιά δηλώνει ότι οι βατραχάνθρωποι έφτασαν στη Βραχονησίδα κολυμπώντας μετά από πολλές ώρες αναμονής σε ένα από τα τουρκικά σκάφη που βρίσκονταν γύρω από τα Ήμια. Οι ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή που βρίσκονται στα ελληνικά πολεμικά πλοία δεν τους πήραν χαμπάρι. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ντεμιρέλ, που είναι σε διαρκή σύσκεψη με τους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, λέει για εκείνες τις δραματικές ώρες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας θυμάται ότι 2 ώρες μετά τη σύσκεψη ήρθαν πάλι σε μένα λέγοντάς μου ότι υπάρχει και μια δεύτερη Βραχονησίδα και ας κάνουμε απόβαση στο άλλο νησί. Και όταν αποβιβαστούν οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις, το πρόβλημα θα λυθεί. Από την πλευρά του, ο Ινάλ Μπατού, υφυπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, δήλωσε αργότερα ότι όταν επαναλήφθηκε η σύσκεψη, είπε στην Τζιλέρ, την πρώην Τούρκο πρωθυπουργό: «Σκοπός μας σε αυτή την κρίση πρέπει να είναι η επαναφορά του status quo ante. Ας αποβιβάσουμε τους κομμάντους μας στη δεύτερη Βραχονησίδα, ασφαλώς χωρίς να γίνουμε αντιληπτοί στο σκοτάδι. Και ύστερα, κάποιες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι υποχρεωμένες να παρέμβουν και να ζητήσουν και από τις δύο χώρες να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις Βραχονησίδες και έτσι η κρίση θα κοπάσει». Ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι οι επικεφαλής του ναυτικού της Τουρκίας ήταν σίγουροι ότι δεν θα αναχαιτίζονταν. «Αυτό είναι κάτι που ακόμα δεν καταλαβαίνω», είπε ο κύριος Μπατού. Από πού ήλκαν αυτή την υπερβολική αυτοπεποίθηση? Πάντως δεν ανησυχούσαμε καθόλου. Όταν ο Μπατού ρωτήθηκε πώς γνωρίζατε στο μεταξύ ότι οι Έλληνες δεν θα αποβιβάζονταν στο δεύτερο νησί, εκείνος απάντησε: «Αν ήθελαν να αποβιβαστούν στο δεύτερο νησί, μπορούσαν το είχαν κάνει νωρίτερα. Και ακόμη απορώ γιατί δεν το έκαναν. Επειδή θα έπαιρναν ένα μεγάλο ρίσκο πολέμου κλιμακώνοντας την ένταση, γιατί δεν αποβιβάσαν κομμάντος και στο δεύτερο νησί? Ήταν δίαιδος διαφυγής τους? Δεν ξέρω». Ο Ναύαρχος Λιμπέρης για τις ώρες αυτές αναφέρει τα εξής: «Στερούμαστε από πληροφορίες για το περιεχόμενο της Αμερικανικο-Τουρκικής στρατιωτικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, πέραν της τηλεφωνικής επαφής μεταξύ των αρχηγών ΓΕΘΑ των δύο χωρών. Υποψιαζόμουν αμερικανική υπόδειξη για ισόρροπη τουρκική ενέργεια αποβίβασης στρατιωτικού αγήματος σε ελληνική Βραχονησίδα, όχι αναγκαστικά στη Δυτική Ήμια. Θεωρώ σχεδόν βέβαιη τη δορυφορική επιτήρηση του Αιγαίου τη νύχτα 30 προς 31 Ιανουαρίου 1996. Οι Αμερικανοί μέχρι την Τρίτη το απόγευμα δεν γνώριζαν τη δύναμη των Ελλήνων βατραχοανθρώπων στην Ανατολική Ήμια. Σε όλη την κρίση, σήγησαν τα τηλέφωνα από Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες προς τον Έλληνα αρχηγό ΓΕΘΑ, ενώ έγιναν πολυάριθμα προς την Άγκυρα. Το γεγονός ότι μιλούσε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας με τον Αμερικανό αρχηγό ΓΕΘΑ χωρίς να έχει δίπλα του τον Έλληνα αρχηγό ΓΕΘΑ αφήνει πολλά υπονοούμενα». Αντιλαμβάνεστε, είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία και πολλά ερωτηματικά σε αυτήν την ιστορία που αποκαλύπτονται τώρα μέσα από τα έγγραφα αυτά. Μέσα από τα έγγραφα της Αμερικανικής Πρεσβείας των Αθηνών, από τα έγγραφα της ηγεσίας εκεί, στο Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα ζήτημα πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που είδατε εσύ, άκουσατε λίγο πριν από λίγο, που ξέραν οι Τούρκοι ότι δεν θα χτυπήσουμε εμείς. Ήταν σίγουρος, ήταν βέβαιος ο Τούρκος που κατήφθηνε αυτή την ιστορία ότι πάμε να ανεβούμε στα δυτικά ίμια και δεν υπάρχει περίπτωση να μας χτυπήσουν οι Έλληνες. Το ερώτημα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Είναι τόσο σημαντικό, κύριε Χαρδαβέλα, ώστε μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι υπήρχε κάποια συνεννόηση Αμερικανών και Τούρκων που οδήγησε ακριβώς εκεί. Αλλά η ελληνική πλευρά γιατί αγνώρισε τη Μικρή Ήμια? Εάν δεν είχε αγνοηθεί και υπήρχαν εκεί έστω και 5-10 Έλληνες στρατιώτες, δεν θα ήταν δυνατόν να καταληφθεί και η κρίση αυτή θα έλεγε στο τέλος υπέρ της ελληνικής πλευράς. Γιατί στην πραγματικότητα οι Τούρκοι δεν ήθελαν να φτάσουν στη σύγκρουση. Ναι. Ήθελαν να μας φοβήσουν, γιατί αυτή είναι μια πάγια τουρκική τακτική. Αυτό είναι που λέω από την αρχή. Βεβαίως είναι και στη θεωρία του πολέμου, σύμφωνα με και με τους αρχαίους Κινέζους, το Σοντσού. Είναι ακριβώς ότι πρέπει να κερδίσεις τον πόλεμο χωρίς να χτυπήσεις. Θα αναγκάσεις τον άλλο να υποχωρήσει με την ευφυΐα σου. Αυτό ακριβώς έκανε. Μάλιστα.
Στρατιέ, εσείς εκείνες τις ώρες πάνω στο επιτελείο, ναι. Ναι, θέλω κύριε να Χαρδαβέλα, να πάω λίγο πιο μπροστά. Ναι, ναι. Στις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα. Δύο μέρες πριν δηλαδή την κρίση. Δύο μέρες πριν. Μου τηλεφωνεί ο αρχηγός ο κύριος Βούλγαρης και μου λέει... Αρχηγός? Του στρατού, ο κύριος Βούλγαρης. Στις 10 η ώρα να κατέβουμε κάτω στην αίθουσα επιχειρήσεων, μας θέλει ο κύριος Κουρής. Ο υπουργός. Ήταν στην αίθουσα επιχειρήσεων. Πήγα κι εγώ εκεί πέρα. Είδα τους τρεις αρχηγούς των όπλων και τον κύριο Λιμπέρη. Επίσης ήταν και ο συγχωρεμένος ο σταδιγός Σταμπουλής, ήταν αλφα υπαρχηγός Γεθά. Μάλιστα. Και ήταν και ο κύριος Χουρής. Όταν μπήκα μέσα, μου λέει ο κύριος Χουρής, μου λέει στρατηγέ, μπορείτε να επανδρώσετε τα δύο τα ίμια γενικώς. Λέω βεβαίως. Βεβαίως. Δεν είναι απλό. Απλό. Εδώ έχουμε αποστολές εμείς πολύ δυσκολότερες. Δεν μπορούμε να επανδρώσουμε, νομίζω. Μου λέει, ποιο είναι το επίπεδο των καταδρομών. Εκεί άρχισα εγώ να... κάτι να ψηλιάζουμε. Του λέω, κύριε Υπουργέ, δεν θέλω επειδή είμαι εγώ διευθύντης των ειδικών δυνάμεων να πω ότι το επίπεδο... Αλλά το ξέρει όλος ο κόσμος. Το επίπεδο ποιο είναι των ειδικών δυνάμεων. Είναι η αιχμή του δόρατος του ελληνικού στρατού. Ναι. Στην περιοχή εκεί έχετε... Και βέβαια έχω μονάδα στην ΚΟ. Έχω μάλιστα, του είπα αριθμό ή του είπα τα πάντα. Γιατί εγώ είχα προσωπική επαφή με τους υφισταμένους μου. Μάλιστα. Λέει, ξέρετε κι αν πάμε και είναι έφεδροι και τα παιδιά θα έχουμε, τι θα γίνει. Εννοούσε, μπορεί να έχουμε θύματα, μπορεί να έχουμε νεκρούς. Κοιτάξτε, δεν θέλω. Εδώ οι αποστολές δεν κοιτάνε αν είσαι έφεδρος ή αν είσαι μόνιμος. Οι δε έφεδροι, δηλαδή οι στρατιώτες, είναι εκπαιδευμένοι. Ξέρουν τι θα συμβεί σε περίπτωση πολέμου. Λέει τότε να πάτε να ετοιμάσετε ένα τμήμα, επαναλαμβάνω, 29 πρωί, 29 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Ένα τμήμα για να... Και θα σας πω. Πραγματικά εγώ αμέσως συγκαλώ όλους τους μονίμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς από το βαθμό του λοχεία, εν πάση περιπτώσει, μέχρι του λοχαγού. Πάω μέσα από όλες τις μονάδες του Λεκανοπηδίου Αττικής. Πάω μέσα, του λέω, παιδιά, ακούστε. Εδώ, αυτό και αυτό σημαίνει, κρίνεται η τύχη της πατρίδας μας. Λοιπόν, ποιοι θέλουν να έρθουν μαζί μου. Μάλιστα, μαζί μου είπα, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Χαρδαβέλα, τον λέω και συγκινούμε. Είχανε πέσει πάνω μου να μου λένε στρατηγέ, εγώ. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Εγώ βέβαια τους ήξερα όλους και έκανα μία επιλογή από τους καλύτερους καταδρομής, δύο ομάδες των 12, με επικεφαλής δύο υπολογαγούς και ένα λογαγό. Τουρκομαθής. Τουρκομαθής. Και άριστη, είχαν περάσει όλα τα σχολεία των ειδικών δυνάμεων. Λοιπόν, τους λέω, πάρτε χαρτί και μολύβι. Τι θα πάρετε μαζί σας. Γιατί. Πραγματικά είχαμε πάρα πολύ καλή υλικά. Μόλις είχαμε πάρει τα Mi-16A2, μόλις τα είχαμε πάρει. Είχαμε πάρει ελάχιστα. Και τους είπα τα όπλα αυτά, ακριβώς τι θα πάρουν μαζί τους και πώς θα πάνε. Ετοίμασα ελικόπτερο Σινούκ, το οποίο θα έρχονταν από την Πάχη στον Ασπρόπυργο, με ετοιμότητα σε μισή ώρα, με το που θα πω φύγαμε, να ξεκινήσουμε. Θα πηγαίνατε κι εσείς. Όχι, δεν θα πήγαινα εγώ. Ναι. Εγώ απλώς τους είπα, δεν μπορούσα. Εγώ δεν μπορούσα να πάω στρατηγός. Κάποιος να διευθύνει αυτά. Άρα ήταν άξιοι αυτά τα παλικάρια. Ναι.
Τελικά φύγανε, στρατηγέ. Ακόμα περιμένουν να πάρω εντολή. Ακόμα περιμένουν. Καλά, και όταν ρωτήθηκε ο Βούλγαρης από τον Σιμίτη, ο τελευταίος που θα δικαιολογήσει το Σιμίτη με εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ρωτήθηκε ο Βούλγαρης από τον Σιμίτη, πώς θα κάνουμε μια ανακατάληψη, πόση ώρα χρειαζόμαστε, είπε 6 ώρες. Από, όχι από την Πάχη, από την Κάλυμνο. Μάλιστα. Και βέβαια και ο ρόλος του τότε του Βούλγαρη καταγράφεται και από πολλούς και από το Λιμπέρι και από άλλους. Όλο για θέματα προσωπικού, δηλαδή ήταν, ας το πούμε, ιδιαίτερα σκεπτικός σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ανακατάληψης της Βραχοβισσίνας. Θα διακόψω ένα λεπτό γιατί θέλει να παρέμβει ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Ναύαρχος Λιμπέρης. Κύριε Ναύαρχε, κύριε αρχηγέ, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, μάλλον. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαστε σε μια, μας παρακολουθείτε, φαντάζομαι, σε μια πολύ κρίσιμη φάση αυτής της εκπομπής. Έχουμε και ντοκουμέντα πάρα πολύ σοβαρά που παρουσιάζουμε.